Ζιγιός και τον Ιταλό στρατηγό Φερέρο, το τρίτο πρωτόκολλο αναδοχής υπό το δίκτυο σύμβασης συνθηκολογήσεως. Την ίδια μοιραία ημέρα, ο ταγματάρχης του πυροβολικού, Κωνσταντίνος Βέλσης, τίναζε τα μυαλά του στον αέρα για να μην παραδώσει τα πυροβόλα του στο γερμανό εισβολέα. Η φήμη για το συνταρακτικό αυτό γεγονός κυκλοφόρησε με ταχύτητα αστραπής ανάμεσα στο διαιγόμενο ελληνικό στρατό και γέννησε ιερό δέος στις ψυχές των θεσινών νικητών, ιδού πως περιγράφει το συμβάν ο Μάνος Πετράκης Κουτιέρης. Υπηρέτησα κατά τον πόλεμο του 1940-41 στο πρώτο σύνταγμα παιδινού πυροβολικού ως στρατιώτης, με λοχαγό τον Τζακ Κατσόγιανο και διοικητή μοίρα στον πραγματάρχη Βέρση. Προς το τέλος του πολέμου, η πυροβολαρχία μας ήταν ταγμένη έξω από το Αργυρόκαστρο προς Τεπελέη, στα αριστερά του Αόου ποταμού. Επέστρεφα έφυγο στη μονάδα μου από τα Γιάννενα, όπου είχα πάει με ειδική αποστολή του λοχαγού, όταν, περνώντας από το αλβανικό χωριό Καλοκαρατζή, σκέφτηκα να χαιρετήσω τον φίλο μου και συγγραφέα Άγγελο Τερζάκη, που υπηρετούσε ως γραφέα στη διοίκηση του Αρχηγείου Πυροβολικού. Είπαμε για λίγο τα δικά μας, αποχαιρετηθήκαμε και ενώ έφευγα καβάλα στο άλογο μου, ο Άγγελος με φώναξε να γυρίσω πίσω. Ζήκωσα πάλι κοντά, μ' ανάγκασε να σκύψω και ψιθυριστά μου εμπιστεύτηκε το μεγάλο μυστικό. Έχουμε λάβει διαταγή για γενική υποχώρηση. Θα κοινοποιηθεί εντός της ημέρας. Έμεινε άναυδος να το κοιτάζω. Χωρίσαμε δακρυσμένοι και σιωπηλοί. Στα Γιάννενα πήραμε διαταγή να παραδώσουμε τον οπλισμό μας. Εκατοντάδες στρατιώτες και αξιωματικοί πετούσαν κατά γη στα όπλα και έφευγαν δρομέως. Σωρία από κάρα, πυροβόλα, κάθε λογή σε φόδια και ό,τι δυσκόλευε την πορεία της επιστροφής, εγκαταλείπονταν από εδώ και από εκεί. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, κάποια στιγμή, μια δυνατή φωνή ξεχώρισε να καλεί όσους ήμασταν του πρώτου παιδινού. Ήταν ο ταγματάρχης μας, Βέρσης. Όσοι είχαμε μείνει, μαζευτήκαμε γύρω του. Τότε εκείνος, δείχνοντας μια ματιά σε όλους, σαν να ήθελε να μας αγκαλιάσει, είπε, ενώ τον έπνιγε η συγκίνηση. «Παιδιά μου, προδοθήκαμε. Κάναμε το χρέος μας. Φεύγω από κοντά σας, υπερήφανος για σας. Καλή πατρίδα, καλή ελευθεριά». Έφυγε αργά πάνω στο άλογο του, αφήνοντας μας βουβούς και σκεθροπούς. Δεν πέρασε λίγη ώρα και από τη μεριά του ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ο ταγματάρχης δεν άντεξε την ντροπή. Thank you.
αυτή τη έλλειψη. Και πήραν στα χέρια του το εμπόριο μου αγραγουρίτες, οι οποίοι ανήκαν ένα κιλό καλαμπόκι, που είναι η ζωτική τροφή για τους ανθρώπους και διέτερα παιδιά, που λένε στη μαύρη αγορά, όχι με, με την ΟΚΑ που ήταν τότε, παρά με το, με το σφυρί. Είχες νιώσει πλήρη διατοχή? Σε μόνιμη βάση. Καθημερινά. Δεν θυμάμαι να χορτάσουμε και καμιά φορά. Και τότε όλοι πολλοί, οι αστεί προσπαθούν να θυμηθούν σε ποιο χωριό έχουν κανένα γνωστό ή κουμπάρο για να αποσυρθούν από την πόλη. Η Ήπειθρος τότε έλυσε τον κόσμο. Στο δικό μου σπίτι, το οποίο ήταν λίγο μεγάλο, και είχαμε και πολλές στάνες για τα ζώα μας, χώρια πρόβατα, γίδια, αγιάδια, μουλάρια. Φιλοξενήσαμε το 1941 44 ανθρώπους, μια βραδιά. Πηγαίναμε στα χωράφια, βγάζαμε πόρτα, κορμάμαμε και λίγο αλεύρι, μια χούφτα πολύ θα ήταν, στο καζάνι τα βράζαμε όλα αυτά και έπειτα μοιραζόμαστε από μια κουταλιά ο καθένας και επέζησε ο κόσμος για να μην πεθάνω από την πείνα. Επίσης η Ήπειθρος είχε και εκτός από τα δημητριακά, είχε καρπούς σε δέντρα, είχε γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέατα και μπόρεσε και επέζησε. Δεν πείνασαν τόσο οι άνθρωποι, δηλαδή. Ναι, μένω ότι είμαστε συνέχεια αστικοί, αλλά δεν πεθάναμε της πείνας. Στο σπίτι μας δεν είχαμε έλλειψη τροφίμων, γιατί είχαμε πρώτα και καλαμπόκι. Θυμάμαι ότι έρχονταν πολλοί άνθρωποι από το Αγρίνιο, όπου υπήρχε πείνα, καθώς και από τα Τζουμέρκα, και πουλούσαν τα υπάρχοντά τους για μια ΟΚΑ καλαμπόκι. Από τα Τζουμέρκα κατέβαιναν πεινασμένα παιδάκια και τους δίναμε γάλα και ό,τι άλλο μπορούσε. Μόνο στους 41 με 42, το απεινό και φοβάμαι. Η Αθήνα ρημάζει μέρα με τη μέρα. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι σκουπίδια. Οι άνθρωποι ζαρώνουν και τρέχουν να ζεσταθούν. Πολλοί φορούν τις ρόπες τους για πανοχώρια. Κάποιοι είναι τυπωμένοι τσουβάλια και εφημερίδες. Κόπιοι και το ηλεκτρικό ρεύμα κατόπιν από το ψωμί. Αυτό το ψωμί είναι ένα στερός ζωοδότης, η φυσική τροφή του ανθρώπου. Την αναζήτηση της μεγάλης του μετακινήσεις επάνω στη γη και όταν την βρήκε η μέρος. Το πνεύμα του ανθρώπου που τρώει ψωμί είναι ξεκάθαρο και έμπειριστο. Τώρα οι άνθρωποι φρίζονται και πεθαίνουν. Έξω από τα σταθμά της Ομόνιας, μια γυναίκα έφτασε μπροστά μου σε κεραυνόπλη. Τρέχουν άλλοι να τη σηκώσουν, μαζεύεται κόσμος. Της δίνουν λεφτά, τι να τα κάνει. Κάποιος έβλεπε την τσέπη του χαρούκι και της το έδωσε. Τώρα είσαι σκυλή πεινασμένο. Γυρεπείς και πήρε με χαρτονομίσματα. Διηγήθηκα σκηνή στο Δημητρό του Σταύρου και είναι πως είδε το πρωί μες στον δρόμο το πτώμενο σε εργάτη ξύλινο. Τα πρωινά μαζεύουν από τους δρόμους τα πτώματα και τα κουβαλούν στο νεκροτομείο. Αν προχωρήσεις από την Ομόνια στο Σύνταγμα, σε 5-6 μία θα συναντούσεις κόσμο και από σουρεσμένους στον δρόμο. Μπουλού και παιδιά, ζητιά ανέβαν στους δρόμους και αρπούσαν ό,τι βρίσκαν τα μασχέτα. Πολλά βλέπουν